Σύντροφοι, φίλοι και φίλες, εκ μέρους της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσουμε τις προεκλογικές μας θέσεις. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μάη είναι αρνητικό και βαρύ για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται και οι τρέχουσες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ενισχύθηκε παρότι καθ' όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής τετραετίας επιτέθηκε με μια ακραία ταξική πολιτική στους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Επιχειρεί να ακυρώσει ή και να αντιστρέψει τη μεγάλη φθορά που υπέστη, φθορά που προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από αγώνες και κινητοποιήσεις, με αποκορύφωμα τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και απεργίες για το δυστύχημα δολοφονία στα Τέμπη. Πατώντας σε αυτή την εκλογική της νίκη, προσπαθεί να κερδίσει την αυτοδυναμία ώστε να συνεχίσει την ακραία νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική της, αν και στην ψήφιση των νόμων στη Βουλή, έχοντας ή όχι την αυτοδυναμία, θα βρει μια σειρά από συμπαραστάτες. Πρόκειται να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση την επίθεση και μάλιστα με αρκετά μεγάλη ένταση, όπως καταδεικνύει και ο κινησμός του πνευματικού στη δήλωση που έκανε ότι στα νοσοκομεία πρέπει να γίνεται διαλογή των ασθενών και όσοι είναι ασύμφοροι για το σύστημα υγείας να εγκαταλείπονται σε μια γωνιά μέχρι να πεθάνουν. Επίσης δεν διστάζουν να απειλούν με τον πιο ομό τρόπο, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη στην πρόσφατη επίσκεψή της στη Ροδόπη, η οποία απείλησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει πρώτη δύναμη στον ομό, τότε η μουσουλμανική μειονότητα θα περάσει δύσκολα. Από αυτά που σχεδιάζουν, ενδεικτικά αναφέρουμε. Στα εργασιακά θα κινηθούν στην κατεύθυνση του νόμου Χατζηδάκη, ο οποίος κατήργησε το 8ωρο και περιόρισε το δικαίωμα στην απεργία, διευρύνοντας έτσι τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την εργοδοτική ασυδοσία. Στην υγεία, οι προθέσεις τους είναι σαφείς. Η διάλυση του δημόσιου συστήματος και η ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του. Στην εκπαίδευση, θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ώστε με την πολυπόθητη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να ιδιωτικοποιήσουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ενώ στα σχολεία θα προχωρήσουν την αξιολόγηση για να τα υποβαθμίσουν και να επιβάλλουν όρους αγοράς στη λειτουργία τους. Σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν στα αρπακτικά ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο και να τους ταΐσουν με ζεστό κρατικό χρήμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, για την οποία προσπαθούν να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Θα συνεχίσουν με θηριώδεις εξοπλισμούς και εγκατάσταση νατοικών βάσεων, τόσο για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα της ντόπιας ελίτ στον ανταγωνισμό της με την τουρκική, όσο και για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, βάζοντάς μας σε θανάσιμο κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, η φτώχεια και η ανισότητα εκτινάσονται, ο μισθός φτάνει μεταβίας για 2 εβδομάδες, ενώ οι ελίτ πλουτίζουν με βρωμερά σκάνδαλα, τα οποία συνεχώς μένουν ατιμόρυτα. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν παίρνουν και ούτε θα πάρουν. Τα ΠΑΣ και τα καλάθια είναι κοροϊδία και επιδοτούν την ακρίβεια και τα επιχειρηματικά κέρδη. Επιπλέον, από το φθινόπωρο καταργείται και η επιδότηση ρεύματος και όλοι εμείς θα στενάξουμε, ενώ οι ιδιώτες πάροχοι θα συνεχίσουν να κάνουν πάρτι στις δικές μας πλάτες. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας θα ενταθούν, ενώ για όποιον αντιδρά επιφυλάσσουν αστυνομοκρατία και καταστολή με περαιτέρω περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας φυσικά αποτελεί κίνδυνο για όλους εμάς, κυρίως γιατί μπορεί να σπείρει την ιτοπάθεια και την απογοήτευση που θα βάλουν εμπόδια στους αγώνες μας την ώρα που θα δοκιμαζόμαστε από την ακρίβεια, τη φτώχεια και την καταστολή. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία δεν πρέπει να αυτοκτονήσουμε δίνοντας ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Στις 25 Ιούνιου μαυρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και τα αντιδραστικά συμπληρώματά της. Ούτε όμως και να οδηγηθούμε στην αποχή, καθώς αυτό θα σημάνει ότι θα κυριαρχήσει η απογοήτευση και η τοπάθεια, η οποία ανοίγει το δρόμο για τις επιδιώξεις της κυβέρνησης και της ντόπιας ελίτ. Δηλώνουμε ότι με ενότητα και αυτοοργάνωση προετοιμάζουμε την αντίσταση και την αντεπίθεσή μας. Με τους αγώνες μας θα τους σταματήσουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι βρισκόμαστε και σε ανυποχώρητο αγώνα με τις λογικές του μικρότερου κακού που προτείνει ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ και τον εκραναστημένο ΠΑΣΟΚ για μια δίθεν αντιπολίτευση. Χρειάζεται να πολεμήσουμε τη λογική της εγκατάλειψης των αγώνων και της υποτιθέμενης χρήσιμης ψήφου απέναντι στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Οι λογικές αυτές δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς, με τις συνέπειες να είναι ορατές γύρω μας. Αποδείχτηκε ότι το μικρότερο κακό οδηγεί με ακρίβεια και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα
στο μεγαλύτερο κακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός χορηγός του Μητσοτάκη, καθώς δεν έχει επί της ουσίας διαφορετική πολιτική. Εφάρμοσε τα μνημόνια, τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΝΑΤΟ και μάλιστα με αρκετά μεγάλη αποτελεσματικότητα, πρόδωσε με τον πιο αισχρό τρόπο την απόφαση των εργαζομένων και της νεολαίας στο δημοψήφισμα του 2015, ενώ αποτελεί το καλύτερο δεκανίκη του συστήματος. Το απέδειξε και στην πρόσφατη έκρηξη των ΤΕΠΟΝ, όπου δεν έβγαλε άχνα για τον πολύ απλό λόγο ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων και άρα είχε τη φωλιά του λερωμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα πολιτικά του εγκλήματα είναι που άνοιξαν τον δρόμο στις εκλογές του 19 στη Νέα Δημοκρατία και τους ηττημένους του δημοψηφίσματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ανύπαρκτη αντιπολίτευσή του είναι αυτή που σήμερα ενισχύει το Μητσοτάκη. Μαύρο λοιπόν σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για να ανοίξει ο δρόμος των μαζικών και ανυποχώρητων αγώνων. Μαύρο για να αφαιρέσουμε από πάνω μας αυτό το καρκίνωμα που κατατρώει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για αγώνες. Το ΚΚΕ εμφανίζεται ενισχυμένο και προβάλλει την ενίσχυσή του ως τη μοναδική λύση για το λαό, ενώ διατυμπανίζει ότι πρόκειται για τη μόνη 100% μαχητική αντιπολίτευση. Στην πράξη, παραπέμπει τις μάζες και τις διεκδικήσεις τους σε ένα μακρινό μέλλον όταν και αν ενισχυθεί. Δεν έχει κανένα απολύτως αίτημα παρά μόνο κάποιες γενικές αοριστολογίες. Η πολιτική του, που είναι ρεφορμιστική, πάντα υποτάσσονταν στην αστική πολιτική, έτσι ψήφισε και το επίδομα της ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Ενώ στα Τέμπη, στην αρχή των κινητοποιήσεων πρότεινε κεράκια και μνημόσυνα, όταν σύρθηκε στις κινητοποιήσεις κάτω από την πίεση των μαζών, αρνήθηκε πεισματικά να βάλει το αίτημα της εθνικοποίησης των σιδηροδρόμων και μάλιστα γρήγορα έκλεισε τον αγώνα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να το ξεχάσουν. Σήμερα, τρεις μήνες μετά, δεν κάνει ούτε μία αναφορά στα κείμενά του αλλά και στις συνεντεύξεις των στελεχών του στα ΤΕΠΗ. Άρα η ψήφος του ΚΚΕ δεν ενισχύει τους αγώνες, αλλά αποτελεί ένα ανάγχωμα για την ανάπτυξή τους, όπως αποδεικνύεται καθημερινά σε κάθε σύλλογο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα. Το ΜέΡΑ25 και η Πλεύση Ελευθερίας είναι ξεύτια του πολιτικά χρεοκοπημένου ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζουν μια ξαναζεσταμένη και αποτυχημένη και ασυνάρτητη συνταγή, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους αγώνες, καθώς η πολιτική τους, την οποία αυτοί βαφτίζουν θεσμική, επί της ουσίας είναι καθαρά αστική. Η ψήφος σε αυτά τα κόμματα, με το σαθρό επιχείρημα της Εφτακομματικής Βουλής ώστε να αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης, είναι μια πραγματικά χαμένη ψήφος. Κλείνοντας, να πω ότι είναι αναμφισβήτητη η εκλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές και πιθανόν και στις ερχόμενες, το τοπίο μπορεί να εμφανίζεται αρνητικό για τους εργαζόμενους και την νεολαία, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι παρά την όποια επιτυχία παρουσιάζουν και την επιθετικότητα που βγάζουν στις δηλώσεις τους, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πανίσχυη. Δεν έχει καταφέρει να αναγεννήσει την αστική πολιτική, η οποία βρίσκεται σε πολύ βαθιά κρίση, ούτε έχει καταφέρει και ούτε πρόκειται να ενσωματώσει τις μάζες στο πρόγραμμά της. Δεν χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, από την πλευρά του κινήματος, των εργαζομένων, των φτωχολαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας, καμία ειτοπάθεια. Ο ελληνικός καπιταλισμός και το πολιτικό σκηνικό παραμένουν σε ένα τεράστιο ρήγμα οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αστάθειας. Αυτή η κρίση του συστήματος και των αστικών δυνάμεων θα εκδηλωθεί σφοδρά. Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν μια διέξοδο σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που απλώνεται μπροστά μας. Άρα να οργανώσουν άμεσα την άμυνα και την αντεπίθεσή τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα χτυπήματα της επερχόμενης νέας κυβέρνησης. Όλα θα κριθούν στην υπομονητική, επίμονη, ενωτική και αγωνιστική ανασύνταξη των γραμμών του εργατικού κινήματος, αλλά και στη διαμόρφωση και πολιτικοποίηση νέων γενιών αγωνιστών. Εμείς σαν οργάνωση θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας με όλες τις δυνάμεις μας. Θεωρούμε ότι είμαστε αυτή η δύναμη που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στους αγώνες που έρχονται, στην ανασυγκρότησή τους, στην ανασύνθεση του εργατικού κινήματος και στη γέννηση μιας νέας πρωτοπορίας που θα αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση. Γι' αυτό καλούμε να μας στηρίξετε, όχι μόνο ψηφίζοντάς μας, αλλά και συμμετέχοντας ενεργά στους αγώνες. Το λόγο να δώσω στον σύντροφο Χριστόδουλο Ζυγνέλη. Καλησπέρα και από μένα.
Η τελευταία τετραετία σημαδεύτηκε από πολλούς σημαντικούς αγώνες. Όπως ήταν το σπάσιμο των χοντοαπαγορεύσεων την περίοδο της πανδημίας, το κίνημα ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και τον νόμο Κεραμέως, ο αγώνας στην e-food, ο αγώνας των υγειονομικών, οι μεγάλες απεργίες για τη δολοφονία στα Τέμπη. Οι αγώνες αυτοί ανέδειξαν το γεγονός πως η εργατική τάξη, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να ενσωματωθούν και να αποδεχθούν την ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση της αστικής τάξης και του πολιτικού προσωπικού της. Έδειξαν επίσης πως η δυνατότητα για αγώνες παραμένει, αν και τα προβλήματα των οργανώσεων του εργατικού κινήματος είναι σοβαρά, καθώς η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύει και πλέον οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας απειλούν ανοιχτά το ίδιο το δικαίωμά μας στη ζωή. Τα θύματα της τάξης μας είναι αναρρύθμιτα. Νεκροί από την πανδημία, τα Τέμπη, τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα, οι νεκροί που έχουμε λόγω της καταστολής, όπως είναι για παράδειγμα ο Βασίλης Μάγκος και ο 16χρονος Ρωμά, νεκροί λόγω της διάλυσης του ΕΣΥ, με 38 τα δύο πρόσφατα περιστατικά με την 63χρονη Στυγκό και τη 19χρονη στη Νέα Μάκρη, η οποία έγκυος έκανε 6 ώρες μέσα στην Αθήνα να πάει σε νοσοκομείο. Το στίχημα της ΟΚΔΕ είναι οι αγώνες αυτοί να αποκτήσουν σχέδιο, ενότητα, πολιτικό πρόγραμμα και μαχητικότητα. Να μετατραπούν σε ρεύμα απόρριψης της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και βαθιά σύγκρουση με την αστική τάξη και τα κέρδη των λίγων, προτάζοντας την επαναστατική εναλλακτική, τον σοσιαλισμό και την ενίσχυση της επαναστατικής αριστεράς και συγκεκριμένα της ΟΚΔΕ, ενάντια στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25. Η παρέμβασή μας στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή και στο ζωντάνεμα των σωματείων απέναντι σε κάθε γραφειοκρατία, στη δημιουργία συνελεύσεων και επιτροπών δουλειάς, επιτροπών σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές, και ενοποίηση αυτών των οργάνων σε συντονιστικά. Στοχεύει επίσης την οργάνωση της αυτοάμυνάς μας απέναντι στην καταστολή και στη σύγκληση όλων των αγώνων σε μαζικές γενικές πανελλαδικές απεργίες με στόχο την ενιαία ταξική σύγκρουση, με στόχο την ίδια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κάστα των Μητσοτάκηδων, η ελίτ των καπιταλιστών και των πλουσίων έχουν αποφασίσει τη γραμμή του μηδενικού συμβιβασμού με τους από κάτω. Η διαχείριση της κρίσης που οι ίδιοι δημιούργησαν βασίζεται στην καταστροφή της κοινωνικής πλειοψηφίας, την καταπάτηση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, το ρήγμαγμα της δημόσιας περιουσίας που πληρώθηκε και δημιουργήθηκε από τον κόπο, τον ιδρώτα και τους αγώνες των εργαζομένων, που τώρα ξεπουλάνε σε αρπακτικά ιδιώτες, μισητά golden boys και παράσιτα της κοινωνίας που ζουν και πλωτίζουν εις βάρος μας, κλέβοντας ό,τι έχουμε χτίσει έμεσα ή άμεσα με την εργασία μας. Η κυριαρχία τους στηρίζεται στην εξαπάτηση, την λύθη, την αποσάθρωση της συνείδησης, την ομή καταστολή και τα ελεηνά επιδόματα. Αλήθεια πιστεύουν πως με τα διάφορα πας θα καθησυχάσουν τον κόσμο που έχασε την περιουσία του και καταστράφηκε ο τόπος διαβίωσής του από τις πυρκαγιές, που φτωχοποιείται κάθε εβδομάδα και περισσότερο με την άνοδο των τιμών, που πεθαίνει από τη διάλυση του ΕΣΥ, που του πληστηριάζουν το σπίτι. Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο, αλλά όχι όλους για όλον τον καιρό. Η ανατροπή αυτών των καθεστώτων δεν έρχεται με κάποια κοινοβουλευτική λύση, ακριβώς διότι αποτελούν τους εφαρμοστές των οντολών και των συμφερόντων της τάξης των πλουσίων, για την οποία δουλεύει πλέον η αστική δημοκρατία, που μετατρέπεται σε κοινοβουλευτική δικτατορία. 38 παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου ο Μακρόν μόνος του έτσι περνάει το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό την ίδια στιγμή που σχεδόν όλη η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα έτσι στην Γαλλία είναι εναντίον. Η πάλη μας πρέπει να στοχεύει στην ταξική σύγκρουση, την εξέγερση και την επανάσταση. Απαιτείται μια βαθιά κοινωνική ανατροπή, αντικαπιταλιστική, μια δομή εξουσίας που θα βασίζεται στα όργανα και στους αγώνες των εργαζομένων, αυτών που παράγουν τον πλούτο. Μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων με ένα επαναστατικό πρόγραμμα σωτηρίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Οπειλοποίηση αυτού του προγράμματος θα είναι καθήκον της εργατικής τάξης, που θα το υπερασπίζεται έμπρακτα κάθε μέρα, σε αντίθεση με την ψυχικά και σωματικά εξαντλητική εργασία του σήμερα. Μια κυβέρνηση δικιά μας,
με εκλεγμένους και ανακλητούς εκπροσώπους που θα στηρίζεται στις αρχές της εργατικής δημοκρατίας και καμία σχέση δεν θα έχει με τα σταλινικά εκτρώματα του παρελθόντος. Το πρόγραμμα που προτάσει ο ΟΚΔΕ έρχεται σε σύγκρουση με κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση, Αγορά και ΝΑΤΟ. Οι κύριοι άξονες του είναι έξοδος από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, διαγραφή του χρέους, μπλόκο σε πληστηριασμούς, εξώσεις και διακοπές ρεύματος, στόπ στις ιδιωτικοποίησεις, εθνικοποίηση των τομέων κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο, κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην ακρίβεια, επιβολή πλαφών και μείωση των τιμών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ενδυνάμωση της εγχώριας βιομηχανίας και παραγωγής με εργατικό έλεγχο, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση και στέγη, σταμάτημα των πολεμικών δαπανών, βαριά φορολογία στα κέρδη, να πληρώσουν οι πλούσιοι, σταμάτημα των εθνικιστικών, φιλοπόλεμων και τεχνοδιοκτικών επιλογών της ελληνικής ελίτ, συναδέλφωση με τους εργάτες των γειτονικών λαών. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Δεν πολεμάμε για τα κέρδη τους. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο αιματοκύλισμα που μας έρθουν οι υπεριαλιστές ΗΠΑ και ΕΕ. Πραγματική προστασία του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Μέτρα σε βιομηχανίες, επένδυση δημοσίου κεφαλαίου σε παραγωγικές μεθόδους και μεταφορικά μέσα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων προς όφελος της κοινωνίας. Όσο δύσκολα και αν φαντάζουν τα παραπάνω, αποτελούν τη μόνη εναλλακτική αν θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Οι ρεαλιστικές λογικές απέτυχαν. Το αποτέλεσμα των εκλογών στις 21 Μαΐου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο δόγμα «Δεν υπάρχει εναλλακτική», γεγονός που αποκρισταλώνεται και στα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά της αποχής, στην απογοήτευση που έσπηρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ αποτελεί μια χρήσιμη ψήφο, ακριβώς διότι δείχνει τον δρόμο για μια άλλη κοινωνία, μια ουσιαστική εναλλακτική. Αποτελεί μια ψήφος ανθρώπους δικούς μας, αγωνιστές εργαζόμενους, νέους, φτωχούς, τίμιους, που βρίσκονται σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά την καταστολή και τα δικαστήρια, που μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας και δεν σπέρνουν αυταπάτες, στους ανθρώπους που δεν σφυρίξανε το τέλος της ιστορίας. Η ΟΚΔΕ θέλει να δημιουργήσει ένα ρεύμα πολιτικοποίησης των εργαζομένων και της νεολαίας με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τις σπουδαίες αξίες του παραστατικού μαρξισμού και της διαλεκτικής λογικής. Να δούμε τον κόσμο στην ιστορική πορεία και συνέχειά του, με μια επιστημονική ματιά με αισιοδοξία, ενάντια στην απογοήτευση, την κατάθλιψη και τη σαπίλα που προσφέρει η κυρίαρχη αστική ιδεολογία. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια επαναστατική αριστερά. Πιστεύουμε ότι έχουμε το πρόγραμμα αλλά και την πρακτική, καθώς είμαστε μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού-τροτσκισμού, στο ρεύμα της Τετάρτης Διεθνούς. Από το 1934 δεν λείψαμε από κανέναν εργατικό, κοινωνικό ή πολιτικό αγώνα. Παλεύουμε με όλες τις δυνάμεις μας ενάντια στο σύστημα που γεννάει τον πόλεμο, τη φτώχεια, την αδικία, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Παλεύουμε ενάντια στη ρίζα των προβλημάτων. Παλεύουμε ενάντια στον καπιταλισμό. Σημαία μας είναι η αλληλεγγύη και ο διεθνισμός, η ενότητα των εργαζομένων, η εργατική δημοκρατία και η αυτοοργάνωση. Η ΟΚΔΕ πρώτη αντιτάχθηκε στη σταλινοποίηση του ΚΚΕ. Συμμετείχε στην εξέγερση του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Κατήγγειλε την προδοσία της ελληνικής επανάστασης στα χρόνια της γερμανικής κατοχής από το ΚΚΕ και τη σταλινική γραφειοκρατία. Συμμετείχε και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, καθώς και όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες της μεταπολίτευσης. Ήμασταν παρόντες στην εξέγερση της νεολαίας του Δεκέμβρη του 2008. Ρίξαμε όλες μας τις δυνάμεις στον παραταταμένο κοινωνικό πόλεμο του 2010-2012 ενάντια στα μνημόνια και το ΔΝΤ, στις συνελεύσεις στις πλατείες, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις. Δώσαμε τη μάχη στο δημοψήφισμα του 2015 ώστε να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας και όχι τα κέρδη μιας ελίτ καπιταλιστών, ντόπιων και ξένων. Ήμασταν σε όλους τους αγώνες των φοιτητών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου, ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Συμμετείχαμε στις διαδηλώσεις που είχε απαγορεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με πρόφαση τα υγειονομικά μέτρα, ώστε να περνάει το ένα αντεργατικό μέτρο μετά από το άλλο. Εδεικτικά αναφέρουμε την Πρωτομαγιά και το Πολυτεχνείο του 2020.
Φυσικά, συμμετείχαμε στις μεγαλειώδεις απεργίες κινητοποίησης μετά το δυστύχημα δολοφονία στα Τέμπη, με αιτήματα, την τιμωρία των ενόχων και την εθνικοποίηση των τρένων κάτω από εργατικό έλεγχο. Γι' αυτόν τον λόγο ζητάμε τη στήριξη και την ψήφο σας, αλλά κυρίως σας καλούμε να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μας. Ευχαριστούμε.